γροθιά, μια φωνή και μια γροθιά. Εργασιά, αγροθιά, μια φωνή και μια γροθιά. Είμαστε εμείς που παίρνουμε το βιό σας, παίρνουμε την παραγωγή σας και την κάνουμε το χρυσάφι που μοσχοπουλάνε οι μεγαλέμποροι και οι σούπερ μαρκετάδες 3, 5, 10 φορές πάνω από την τιμή που το αγοράζουν από εσάς. Την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας εκδόθηκε ψήφισμα αλληλεγγύης προς τον αγώνα σας και θα ήθελα σε αυτή τη στιγμή να σας το διαβάσω και να σας μεταφέρω την αλληλεγγύη των εργαζομένων του κλάδου μας. Η Γενική μας Συνέλευση εκφράζει την αλληλεγγύη της και στηρίζει με όλους τους τρόπους τους αγώνες των βιοπαλαιστών αγροτών για να έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στον τόπο τους, στα χωράφια τους και τα κοπάδια τους και να ζουν με αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε την αγωνιστική στάση των αγροτικών συλλόγων της περιοχής μας, του Αγροτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Αγροτικού Συλλόγου Αρχανών Εστερουσίων και της Επιτροπής Αγώνα Τυμπακίου. Βιώνουμε την ίδια πολιτική που βγάζει τα χέρια των λίγων πάνω από τις ανάγκες και τις ζωές μας. Είναι η ίδια πολιτική που φέρνει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και εδώ και τόσες εβδομάδες οι φοιτητές είναι στους δρόμους για να διεκδικήσουν πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές. Την Πέμπτη ήμασταν όλοι στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα και ενώσαμε τη φωνή μας με χιλιάδες συναδέλφους μας, μαθητές και εργαζόμενους. Και βουλιάξαμε την Αθήνα. Στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση πως εμείς πελατεία δεν γινόμαστε. Ενωμένοι κλιμακώνουμε τον αγώνα μας μαζί με τους αγρότες και μαζί με όλους τους εργαζόμενους στις 28 του μήνα στην Πανελλαδική Απεργία. Δίνουμε ραντεβού στις γενικές συνελεύσεις και τις καταλήψεις. Το δίκιο είναι με το μέρος μας. Η αγωνία μας είναι σε όλη την Ελλάδα στα μπλόκα. Είναι παλαιστές αγρότες, η μαχόμενη αγροτιά αυτή την περίοδο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στους δρόμους με τα τρακτέρ της δουλειάς μας τα εργαλεία. Με ό,τι μπορούμε κλιμακώνουμε την πίεση. Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσει η κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτό που λέμε εμείς, τι θα γίνει με το κόστος παραγωγής, τι θα γίνει με τις υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των ΕΛΓΑ, τι θα γίνει με τα εφόδια. Την αδυναμία να ζήσουμε και να παράγουμε την έχουμε αιτήματα και είμαστε στο δρόμο για να δοθούν απαντήσεις. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα κουνούσε δάκτυλα, έλεγε ότι είμαστε καθοδηγούμενοι να έρθει εδώ στα πεζά να πάρει υπόψη του ποιος κόσμος βρίσκεται, έλεγε ότι έχουμε αλλοπρόσαλα αιτήματα. Αυτό τι εννοεί, άλλα στον Εύρο, άλλα στην Κρήτη, άλλα στην Κέρκυρα. Το κόστος παραγωγής είναι το ίδιο. Η αγωνία να ζήσουμε στα χωριά μας είναι η ίδια. Το βιός μας το παίρνουν οι έμποροι κοψοχρονιάς και φτάνει στο ράφι, στη λαϊκή κατανάλωση, στο Θεό. Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Εργασιά, αγροτιά,